Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα. Α, εντάξει. Το okay. Τριήμερο της Πάρου έχει τελειώσει. Αυτό που γιορτάζαμε δεν είναι η λήξη του σχολείου, γιατί ήταν η λήξη της σχολικής χρονιάς με την Αθήνα, οπότε έχουμε ακόμα ένα χρόνο μπροστά μας να προβληματιστούμε πώς θα είναι το μέλλον, το εκπαιδευτικό μέλλον. Ωραία. Λοιπόν, η Πάρος τώρα το τριήμερο, υπέροχη όπως πάντα, με αρκετό κόσμο οφείλω να ομολογήσω. Δεν σας το κρύβω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω εισιτήρια για να μετακινηθώ. Αναγκάστηκα τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος να φύγω άρον-άρον το πρωί. Αρκετό κόσμο λοιπόν. Η Πάρος δείχνει να κινείται με δύο ταχύτητες. Τι εννοώ? Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των τουριστών που την επισκέπτεται είναι όσοι έχουν κατοικία ή συσχετίζονται με άλλους που έχουν κατοικία στο νησί. Και είναι πολλές χιλιάδες. Και είναι ένα πολύ, πολύ συγκεκριμένο κοινό αυτό, το οποίο την επισκέπτεται πολύ νωρίς και την αποχωρίζεται στο τέλος της σεζόν πολύ αργά. Και εκτός από αυτό το κοινό, ένα άλλο κοινό είναι ο νεανικός, εγχώριος κυρίως τουρισμός, που πάντα στην Πάρο βρίσκει ένα ιδανικό νησί για να ξεφύγει από την Αθήνα και για να διασκεδάσει. Πολύ κόσμο λοιπόν οφείλω να ομολογήσω ότι είχε, χάρηκα για αυτό. Τα προβλήματα ακόμα δεν έχουν φανεί, αλλά σίγουρα κάποιες ενδείξεις τις είδαμε και τώρα, δηλαδή όταν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος έχεις την κίνηση που έχεις στο οδικό δίκτυο και ιδιαίτερα στον περιφερειακό της Παρικίας, καταλαβαίνεις τι θα γίνει τον Αύγουστο. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα που πρέπει γρήγορα να βρεθεί μια λύση. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα θέμα με το ΣΒΑΚ, γιατί τσακώνονται στην Πάρο, τι θα γίνει, γιατί υπάρχει μέσω του ΣΒΑΚ να κοπεί μια πλατεία στη μέση, δεν ξέρω κάτι γίνεται εκεί πάντως. Το ΣΒΑΚ έχει να κάνει ουσιαστικά με την διαμόρφωση. Ναι, ξέρω, διαμόρφωση, αλλά υπάρχει δρόμων, αντίδραση. Πλατιών. Υπάρχει μια αντίδραση, γιατί σύμφωνα με αυτό θα πρέπει να μεταφερθούν οι στάσεις των λεωφορείων σε ένα χώρο που σήμερα είναι πλατεία. Μάλιστα. Και αυτή είναι η βασική αντίδραση. Δεν ξέρω τι εναλλακτικές λύσεις έχουν προταθεί και αν αυτές είναι καλύτερες από τη συγκεκριμένη πρόταση. Πάντως η αντίδραση για αυτή την εκδοχή είναι, θα έλεγα, εκτεταμένη. Ωραία. Και λογικό είναι. Εντάξει, το κυκλοφοριακό. Πάντως διάβασα ότι το τριήμερο είχε απίστευτα αυτοκίνητα. Είχε πολύ λιγότερο κόσμο σχέση με το 19, αλλά είχε πολλά περισσότερα αυτοκίνητα. Δηλαδή ήταν απίστευτο το πράγμα που έγινε με τα αυτοκίνητα. Το οποίο έχει μια λογική, ναι, όπως μου λέει και ο Βελέτζας. Θα ήθελα να ακούσω αυτή την λογική που εννοείται, γιατί πραγματικά το έχω παρατηρήσει ότι η τάση είναι να αυξάνονται τα αυτοκίνητα περισσότερο από ότι αυξάνονται οι επισκέπτες. Η απλή και η εύκολη, όχι η λογική μάλλον ανάγνωση, είναι ότι λόγω της πανδημίας ο άλλος αποφεύγει τα μεταφορικά μέσα και επιλέγει να μετακινηθεί με το δικό του αυτοκίνητο. Ναι, είναι μια λογική αυτή. Εγώ στο μυαλό μου πάντα έχω το εξής, ότι αυτοκίνητο πλέον έχουν οι πάντες, σχεδόν αντιστοιχεί ένα αυτοκίνητο σε ένα άτομο, και όταν θέλει ακόμα και ο ένας να ταξιδέψει, δύσκολα το αποχωρήσετε. Ανεξαρτήτως πανδημίας ή όχι. Καλό θα είναι πάντως στα περισσότερα νησιά να υπάρχει ένα κίνητρο ή ένα αντικίνητρο, μάλλον να μην χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους, γιατί το βλέπουμε αυτό κυρίως στα μικρότερα νησιά, ειδικά στις μικρές Κυκλάδες, όπου άλλος κατεβαίνει με το αυτοκίνητό του για να πάει σε ένα νησί το οποίο είναι αυτό που λένε μια κουτσουλιά στο χάρτη, έτσι, δηλαδή είναι ντροπή. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σκεφτώ τι κίνητρο ή τι αντικίνητρο θα μπορούσε να υπάρξει. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν πηγαίνω σε κάποια νησιά τα οποία δεν έχουν κίνηση αυτοκινήτων, υπάρχουν και τέτοια, ή έχουν απειροελάχιστη κίνηση αυτοκινήτων, το απολαμβάνω σε υπερθετικό βαθμό. Μάλιστα. Άρα έχω την εντύπωση ότι το τρίμερο ήταν μια θετική νότα εν ώψη της καλοκαιρινής σεζόν, όμως στον τουρισμό και στην καλοκαιρινή σεζόν ξέρουμε ότι όταν μια μέρα χαθεί δεν γυρνάει. Ναι. Αυτό είναι βέβαιο. Και το βέβαια υπάρχει και το δαχτυλάκι του Χαρδαλιά για την Πάρο, όπως και για τη Ρόδο και την Γκο και την Ικαρία, για το θέμα ότι προσέχτε γιατί έχουμε θεματάκια. Αν ήταν μια... Ναι, το έχω ακούσει αυτό.
Παντού όπου υπάρχει, όπου θα υπάρξει συσσόρευση κόσμου το καλοκαίρι, πρέπει να προσέχουμε, παρότι πιστεύω ακράδαντα ότι βρισκόμαστε στην τη φάση εξασθένησης της πανδημίας οριστικά. Παντού λοιπόν όπου υπάρχει συσσόρευση κόσμου πρέπει να προσέχουμε. Από εκεί και πέρα αυτή την επισήμανση δεν πρέπει να την δούμε ως, πώς να το πω, ως απειλή για πιθανά νέα μέτρα. Θεωρώ ότι το δείγμα των κρουσμάτων, αυτών των λίγων κρουσμάτων, είναι πάρα 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 πολύ μικρό για να δικαιολογήσει οποιαδήποτε νέα μέτρα που ούτε τα θέλω να τα δω, ούτε πιστεύω ότι θα υπάρχει. Άρα νομίζω ότι πρέπει να δούμε με αισιοδοξία το καλοκαίρι, αλλά ναι, κάποια μέτρα προστασίας προσωπικά και ομαδικά να τα λαμβάνουμε, δεν είναι κόπος αυτό. Mm-hmm. Εξακολουθούμε να φοράμε τις μάσκες στους κλειστούς χώρους, προσωπικά τη φοράω και στους ανοιχτούς. Ναι. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά. Η Πάρος πάντως και η Τίνος έχουν βγάλει ανακοίνωση για το θέμα του εμβολιασμού, ότι πρέπει να τρέξουμε λίγο τις διαδικασίες, και αυτό είναι ένα σημάδι ότι, όπως και στην Άξο μάλλον, ότι έχουμε ένα θεματάκι με τους εμβολιασμούς. Εδώ είναι το θέμα. Η λύση στο πρόβλημα της πανδημίας, το έχουν πει αρκετές φορές στις συχνότητες, είναι οι εμβολιασμοί. Και επειδή οι εμβολιασμοί προχώρησαν ικανοποιητικά, είπαμε ξανά από αυτές τις συχνότητες ότι η πανδημία είναι σε φάση εκτόνωσης, μάλλον οριστικά. Όμως, σήμερα το πρωί μπήκα να δω τα στατιστικά στοιχεία από τους εμβολιασμούς και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Υπάρχει μία κάμψη. Ενώ πριν από αρκετές μέρες, πριν από 1-1,5 μήνα, μιλούσαμε για 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα, τώρα αυτό το νούμερο φαντάζει πολύ πάνω από την πραγματικότητα. Στην Ελλάδα μέχρι τώρα έχουμε κάνει 7,7 εκατομμύρια τσιμπήματα. Δηλαδή κάθε 1.000 κατοίκους 770 μοναδικά τσιμπήματα. Δεν είναι πολλά. Πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού στα 1.200-1.300 τσιμπήματα. Και δυστυχώς αυτό το νούμερο βλέπω ότι δεν το έχουν πετύχει ακόμα ούτε χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει πολύ πριν από εμάς. Δηλαδή ούτε η Βρετανία ούτε το Ισραήλ δεν έχουν πετύχει αυτά τα νούμερα. Τι θέλω να πω. Φαίνεται ότι ένα 50% του πληθυσμού τρέχει να εμβολιαστεί. Και ένα άλλο εξίσου σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού διστάζει. Με αποτέλεσμα να συγκρατεί σε βάθος χρόνου τον ρυθμό του εμβολιασμού. Αυτοί που διστάζουν πρέπει να ξεπεράσουν τους ενδιασμούς. Ναι. Πρέπει να τους ξεπεράσουν τους ενδιασμούς. Μάλιστα. Η κοινωνία πρέπει να προστατευτεί συνολικά. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση είπε ότι οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους σταματάνε, μήπως είναι ένα αντικίνητρο για να πας να εμβολιαστείς στο μυαλό κάποιων που θεωρούν ότι φύγαν οι μάσκες, δεν υπάρχει λόγος να εμβολιαστώ? Σίγουρα κάποιοι θα υπάρξουν που θα νιώσουν ότι η ελευθερία ήρθε ακόμα και έτσι, άρα γιατί να κάνουν και το εμβόλιο. Σίγουρα θα υπάρξουν αυτοί. Σίγουρα. Το θέμα, εδώ θα ήθελα μια περισσότερη επικοινωνιακή προσπάθεια. Ξέρετε, στην πανδημία κατέβαλε η Ελλάδα τεράστια επικοινωνιακή προσπάθεια στην αρχή για να επιβάλλει το lockdown και όχι τώρα για να προωθήσει τον εμβολιασμό. Ναι. Αυτή είναι αλήθεια, γιατί... Ισχυρή, ναι. Θα ήθελα εξίσου ισχυρή επικοινωνιακή προσπάθεια και τώρα. Ναι. Ίσως ο Παπαδόπουλος δεν προλαβαίνει τώρα, γιατί έπλυνε τα χέρια του, οπότε τι άλλο έκανε. Τώρα που να προλάβει να εμβολιαστεί και όλος ο άνθρωπος. Ήταν ένα θεματάκι και αυτό. Θυμάσαι τι είχε γίνει με τον Παπαδόπουλο? Θυμάμαι, έτσι. Θυμάμαι. Ναι, εντάξει, είναι ένας πανικός. Μάλιστα, Euro βλέπεις? Βέβαια. Πώς σου φαίνεται αυτό το ωραίο παιχνιδάκι που αρέσει και στο Μανώλη, Αγγλία-Γερμανία? Ωραίο παιχνιδάκι, δεν είναι? Ιστορικό ντέρμπι. Ξέρετε τι υποστηρίζω. Αγγλία. Τι υποστηρίζουμε? Αγγλία, τι να υποστηρίξουμε? Αγγλία, βέβαια. Όλοι οι καλοί άνθρωποι Αγγλία υποστηρίζουν. Τι να υποστηρίξουμε? Δεν τη ζητάτε αυτό. Τι να υποστηρίξουμε? Τον άλλο με το δάχτυλο. Έχει και ανθρώπους που παραδοσιακά στηρίζουν αυτό που λένε οι Γερμανοί, National Mannschaft. Έχει και τέτοιους. Μανώλη, διόρθωσέ με, σε παρακαλώ.
Αγγλία, Γερμανία δεν ήταν που είχαν παίξει με τελικό μουντιάλ στην Ιταλία? Όχι. Στην Ιταλία το 90 συζητάμε τώρα. Το 90, ναι. Το 90. Αγγλία, Γερμανία ήταν. Ναι. Αγγλία, Γερμανία ήταν το ένα, Ιταλία, Αργεντινή το άλλο. Και πήγε η Αργεντινή, η Γερμανία στον τελικό. Σωστά, και κέρδισαν οι Γερμανοί. Και κέρδισαν οι Γερμανοί. Με Λόταρ Ματέους. Με Λόταρ Ματέους αρχηγό, βεβαίως. Θυμάμαι εκείνο τον ημιτελικό Αγγλία-Γερμανία με εκείνον τον ανεκδιήγητο Πίτερ Σίλτον που δεν μπορούσε. Έλα τώρα με τον Σίλτον, λίγα τα πράγματα με τον Κοντό. Έλα. Εγώ το πρώτο μουντιάλ που θυμάμαι είναι το 82. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση. Μου άρεσε πολύ η Γερμανία και έκτοτε. Στηρίζω το 82 σου άρεσε η Γερμανία. Το 82 η Γερμανία είχε μέσα Μπράιτνερ, ναι. Έτσι, Ρουμενίγκε, Στήλικε. Και δεν σου άρεσε η Βραζιλία? Μας πιάσανε οι Ιταλοί κορόιδο και τέτοια πράγματα. Δεν σου άρεσαν οι Ιταλοί? Όχι, και σου άρεσαν οι Γερμανοί. Εθιμοτυπικά στηρίζω Γερμανία. Λοιπόν, τι θα γίνει η Γερμανία? Αγγλία. Αγγλία. Για να δω. Υπάρχει και ένα κόμπλεξ, έτσι. Να το πούμε. Και ένα κόμπλεξ, ναι. Βέβαια, είναι πολυδιάστατο το ντέρμπι αυτό. Είναι ποδοσφαιρικό, είναι εθνικό, είναι πολιτισμικό, είναι χίλια πράγματα μαζί. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Εγώ σας είπα τι θα υποστηρίξω και πιστεύω ότι τελικά θα είμαι νικητής. Μακάρι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά.